Έτσι. Η Ναταλία Γερμανού σίγουρα έβλεπε την εκπομπή μετά την τέτοια της. Γιατί τώρα εντάξει, δηλαδή, μερικές φορές μου ανεβαίνει όμως το κεφάλι. Δεν ήθελε απλά να σχολιάσει. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή. Γιατί είναι. Πολύ ωραία επικοινωνία. Ήθελε πάρα πολλά. Εγώ θεωρώ ότι ήθελα να κρατήσει ισορροπίες γιατί τη βλέπουμε τελευταία πολύ κοντά με την Κωνσταντίνα Σιωπηλή. Σίγουρα το είδε και ήθελε να πει πάρα πολλά, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην την είδε. Δεν τη επιτρεπόταν. Γιατί είναι. Τώρα για να λέμε αλήθειες. Ναι. Μεταξύ μας. Εντάξει, έχεις φύγει από μία εκπομπή. Καλός, κακός, δεν ξέρω, είναι η επιλογή σου. Εγώ θεωρώ την επιλογή της. Δεν είναι ότι έφυγε με το ζόρι. Θα κάτσεις να δεις την εκπομπή για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να κάτσεις να δεις την εκπομπή μετά. Μόνο από περιέργεια. Ακριβώς, θα τη δεις μία φορά, θα τη δεις δύο φορές. Και αυτό. Δεν θα δεις στο τέλος. Θα τη δεις μία φορά, δύο, τρεις στην αρχή. Και την τελευταία. Θα μπαίνεις όλα στη διαδικασία. Την τελευταία τη δεις ανάζει. Επίσης, ερώτημα στο σκουλί που ήταν εκεί. Ερώτημα στο σκουλί που ήταν εκεί. Υπήρχε. Μάλλον είμαι τη Σύση για δεν ναι, μαγεί. Έλα, για πέστα. Γιατί πέστα, σκουλή, πέστα. Παιδιά, δεν κάνει. Από εκεί δεν γίνεται να. Άμα λε, δεν κάνει. Αν δεν θα πει και λεπτομέρειες. Αν λέει, εγώ θέλω να το. Δεν θα πει και λεπτομέρειες. Δεν εξηγήσω αυτό. Εγώ δεν κατάλαβα αυτό. Πάντως, τώρα πώς μεταξύ τους δεν είχαν μαγειοτραβηχτεί ποτέ. Μισό λεπτό, πώς έχει προκύψει αυτό τώρα. Κούκου, πώς έχει προκύψει αυτό. Έβαψε μήπως κάποια. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα. Ότι μάλλον ο Δήμος Βερίκιος. Είπε ο Δήμος Βερίκιος ότι δύο παρουσιάστριες ξεμαλιαζόντουσαν. Για τρίχες. Ωραία. Δεν έχει κατονομάσει και εσύ ο Δήμος. Αλλά. Κοιτάξτε, ότι υπήρχαν εντάσεις, υπήρχαν, αλλά είναι λογικό όπως υπάρχουν στις περισσότερες δουλειές. Όταν με τον να συνεργάζεσαι, να υπάρχει μια αλφα ένταση. Όχι, αγάπη μου, γλυκά. Δεν είναι όταν συνεργάζεσαι. Θοδωρή. Όπου συνεργάζονται πολλές γυναίκες γίνονται αυτά. Μήπως επειδή δεν όχι. Όπου συνεργάζονται πολλές γυναίκες. Ναι, κυρία Τασία, για σένα το λέω. Δεν είναι όλες οι γυναίκες. Τα φιλιά μου, του χαιρετισμού μου. Όπου συνεργάζονται πολλές γυναίκες γίνεται αυτό. Γιατί όταν μπαίνει τώρα η μία και θέλει 47 ώρες πατουλάρισμα για να βγει και η άλλη θέλει 48 ώρες. Δεν μιλάω για τις δύο κυρίες που προανέφερα, μιλάω για όλες. Καταλαβες. Λογικό είναι να προλάβει. Γιατί υπάρχει άγχος. Ενώ όταν μπαίνω εγώ και θέλω 4 λεπτά και ο Σκουλής 6 λεπτά. Να σημειώνω αυτό. 4 εγώ, 6 ο Σκουλής. Για ποιο λόγο να μαλώσει. Έχω μεγαλύτερο μέτωπο θα αναλύσω. Εγώ με τη Μαρία δεν έχω μαλώσει ποτέ. Ποτέ, όχι. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Αλλά δεν είσαστε παρουσιάστριες. Υπάρχουν όμως. Αν ήσασταν παρουσιάστριες, μπορεί και να σκοτωνόσασταν. Διότι είστε γυναίκες και σας αρέσει να τρώνε. Εκτός αυτού, άλλος βάφει την Ναταλία Γερμανού και άλλος την έβαφε την. Α, κάτσε. Αυτές είχαν και διαφορετικό μαγειγέρι και μπάλι μαλώνα. Διαφορετικά μαλλιά, πόσο θυμάμαι. Νομίζω η μία δεν ήταν η μία. Έκανε το μακιγιάζ του σταθμού το μακιγιάζ. Ενώ η άλλη είχε το δικό τη. Απλά μετά όταν έφευγε. Ο δικός της υπήρχε του σταθμού. Οπότε τη στρέσσα. Όπως επίσης δεν κατάλαβα την ερώτηση και κλείνουμε. Ρωτάνε τον Γιάννη Σαββιδάκη και λέει: ο Γιάννης πάρα πολύ ευγενικά ότι ναι, δεν δέχτηκα, αλλά δεν προλαβαίνω κτλ. Γιατί καπάκι το ρωτάνε για το Μουτσινά. Καπάκι όμως. Γιατί και. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν λένε ένα παιδί μου ότι μπορεί να είναι ο. Πες ένα όνομα, ο Χαραλαμπόπουλος ο Βασίλης, λέω τώρα ένα όνομα. Έχει ακουστεί και για τον Μουτσινά γι' αυτό. Καλά, για τον Μουτσινά ακούγονται τα πάντα αυτή τη στιγμή. Θα πάει στο σκάι. Μέχρι ότι θα αναλάβει και το Υπουργείο Οικονομικών. Πλάκα μου κάνετε μόνο τώρα. Ό,τι Υπουργείο αυτή τη στιγμή εκκρεμεί μπορεί να ακούσει το όνομα Μουτσινάς. Τα φιλιά μου, Νίκο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις αφού.